Στο τέταρτο θέμα πάμε. Ο κύριος Ζητούλης. Πρώτη αναμόρφωση προπολογισμού οικονομικών του 2018 Δήμα Καρδών. Ο κύριος Ζητούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεωργιάδη, σε αυτό το θέμα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, εντάσσεται μέσα και για το σχολείο και το ΕΠΑ, ναι. Για την επισκευή του σχολείου. Σε αυτή την αναμόρφωση υπάρχουν κάποιες εσωτερικές μεταβολές που εγκρίθηκαν από το παρατηρητήριο, δηλαδή οι διαφορές που δεν επηρεάζουν τον λογαριασμό εξοικίασης, δηλαδή κάποια ποσά κοπήκανε, προσθεθήκανε κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όπως ανέφερε, ξανά λέω, ο Γενικός Διευθυντής, είναι και το θέμα της επισκευής του. Εβράβευσε τους Δήμους, ήταν εκεί ο δικός μας Δήμος, πήρε κανένα μετάλλιο, ο Δήμος Λιωσίων, ο Δήμος Φιλής πήρε δύο, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου πήρε δύο, και άλλοι Δήμοι των Αθηνών, και χρυσό και άγγελο. Βέβαια, ο Δήμος Αχανών ήταν από αυτά για τους συνεργάτες του κύριου Δημάρχου που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Λοιπόν, και τώρα το κύριο Ζητούλη, για πείτε μου κύριε Ζητούλη, πόσα είναι για τα υπάρχοντα χρήματα που έχετε βάλει, που μπορείτε να μας πείτε. Και δεύτερον, την αναμόρφωση αυτή, ποιος την έκανε, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου ή το παρατηρητήριο. Κύριε Ζητούλη, για απαντήσεις σε όλους μας, θα ζητήσεις το λόγο του κύριου Γρηγοριάδης και κύριος Καβόλης. Κύριος Γρηγοριάδης, κύριε Ζητούλη, όλοι μας ζητήσεις. Ο κύριος Γρηγοριάδης. Μπορώ να μάθω, όταν υπάρχει, όταν υπάρχει, όταν υπάρχει, κατημένο είναι έξι. Πάρα το μηδέ. Εντάξει είναι Παναγία του Μέλλα. Ναι, τώρα εντάξει είναι. Εντάξει είναι. Μπορώ να πάθω, γιατί έχω μπερδευτεί με σας. Λέτε θα βγουν κάποια νούμερα για κάποια πράγματα, κάποιες επισκευές που μπορεί να γίνουν. Αν δηλαδή σε ένα σχολείο υπάρχει ένας κίνδυνος και τα κονδύλια δεν έχουν βγει ακόμα. Περιμένω να βγει τα κονδύλια και μετά φτιάξουμε επισκευή. Ή πάμε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα, γιατί εδώ ακούστηκαν και στο διαδίκτυο έχω δει και δεν ξέρω, λέει και για μένα ότι γιατί δεν πήρα θέση 10, δεν το γνώρισα αυτό. Λέει ότι έπεσε ένα σουβάστηκα στο παιδί. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζετε, επειδή είμαι κατασκευαστή, θα σα βοηθήσω. Ότι ο σουβάς, άμα πέσει από 3-4 μέτρα, μπορεί να σε σκοτώσει. Έχει τέτοια δύναμη, βέβαια. Βέβαια, έχει τέτοια δύναμη. Δηλαδή, εμείς ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο πείτε ότι ο λογαριασμός δεν βγήκε και πείτε ότι μπορεί να καθυστερήσουν τα κονδύλια τα οποία μπορεί να είναι για τα σχολεία. Να μην πάμε να δούμε εκεί, να το επισκευάσουμε τουλάχιστον μόνοι μας και μετά ας βγουν τα κονδύλια. Παρακαλώ, ο κύριος Καβόλης. Το φτιάξατε. Κύριε Γρηγοριάδη, ανέσατε. Όχι, εγώ δεν ξέρω τι ξέρω για να πει, γιατί να το φτιάξατε. Θα σταματήσω το τέλος, αλλά μαζί, κάνε πάρα πολύ μαζί. Όχι, 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 κύριε Τούτη, όλα μαζί. Τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Εγώ λέω, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα και αν χρειαστεί να σας βοηθήσουμε κι εμείς. Αν δεν έχετε χρήματα, θα δώσουμε χρήματα εμείς. Αν δεν έχετε συνεργεία, βάλουμε δικά μας συνεργεία εμείς. Δωρεά, θα τα φτιάξουμε, μην πάθουν καμιά ζημιά. Και ξαναπαραπηλάμε πάλι, ξαναπούμε συνέπειες. Και ξεφτυριστεί όλοι οι υπόλοιποι. Θα το κάνεις. Αν δεν έχετε προβλήμα, αν έχετε προβλήμα, θα πάρω δικά μου συνεργεία, θα κάνω δωρεάν εγώ. Ο κύριος Καβόλης. Πείτε μου, πείτε τα πάντα πάνω που κάνει εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Σάντη. Παιδιά, συγγνώμη, μου έχετε μπερδευτεί. Εδώ μιλάμε για παιδιά. Είναι τόσο ώρα κόσμο στον λόγο και δεν μιλάτε. Τι είναι αυτή η παραθέση που είναι αυτή. Τι είναι αυτή η παραθέση που είναι αυτή. Μην κουμπάμε τα παιδιά. Παρακαλώ. Ερωτήματα θέλω τη συνάδελφη ο κ. Καβόλης. Πρόεδρε, να τελειώνω με αυτό γιατί δεν έγινε τίποτα κατανοητό από ό,τι είπα στο προήμιο, από ό,τι είπα στο λόγο μου. Δεν έχουμε εδώ μέσα μάθει να μιλάμε, κρατά και τι ενέργειες έχουν γίνει και τι προβλέπετε. Ποτέ. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι τώρα. Υπόθηκε πριν από τον κύριο Γεωργακόπουλο ότι υπήρξαν κακοτεχνίες στην παραλαβή. Υπήρξαν κακοτεχνίες. Τι γίνεται με αυτό. Έχει ερευνηθεί.
γίνεται αυτό, ή πάμε και ζητάμε χρήματα για κάτι. Ή γιατί δεν μειώνουμε το κόστος, γιατί δεν λέμε, δεν τριμώχνουμε την τύπη ή οποιονδήποτε άλλο, να το φτιάξει αύριο. Στις κακοτεχνίες, κάποιος ευθύνεται. Αυτό έχω να ρωτήσω. Ευχαριστούμε για τις κακοτεχνίες, τι έχει γίνει. Κυρία Χριστοπούλου Σοφία. Και δίωξη. Κύριε ερώτηση στον κύριο Ριστούλη. Βλέπω εδώ πέρα δύο ποδήλια, 222.800 είναι προπολογιστή, προσθέτουμε άλλα 125.000 και αν έρχεται στις 347.850 μετά την τελευταία νομόφωση που ζητάτε να ψηφίσουμε. Και ρωτώ, για τη συσκευή και συντήρηση των σχολικών κτίριων. Μου δίνετε μία ανάλυση, σας παρακαλώ. Θα γίνετε πλέον. Για να προκύπτει αυτό το ποδήλι, σίγουρα έχει γίνει. Διατίθεται στα 38 σχολικά κτίρια και για το ΕΠΑΛ κατασκευάζουν μόνο την υδρομόνωση της ταράτσας. Τα υπόλοιπα, αφήστε τώρα σας παρακαλώ, τα υπόλοιπα εμείς έχουμε εντάξει με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχουμε εντάξει το πρόγραμμα Φιλόδημος, θα πάρουμε μέχρι το τέλος του 19 γύρω στις 500.000, εκ των οποίων οι 300 περίπου, 280 κλπ. Αφορούν καθαρά το ΕΠΑΛ. Θα πρέπει να ψηφιστεί, να εγγραφεί, είναι έσοδο, δεν έχει καμία σχέση με ΦΠΑ τίποτα. Είναι έσοδο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό για να μπορούμε να κάνουμε τη δημοκράτηση. Χωρίς εγγραφή στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να αναλυθεί η υποχρέωση και δεν μπορεί να γίνει καμία δημοκράτηση. Απλά, τόσο απλά. Για τέλος του 19. Να πάρετε κράνη. Μέχρι το τέλος του 19 πρέπει να κατασκευαστεί για τέλος του 19. Για ελληνικά, καθαρά ελληνικά. Από το πρόγραμμα Φιλόδημος, δηλαδή όταν πάρουμε το πρόγραμμα κλπ.
Και αύριο και μεθαύριο και τα παιδιά τι θα κάνουν. Και θέλω απαντήσεις να μας δώσετε. Τώρα, και μην λέμε θα το βάλουμε σε πρόγραμμα το 19, το 20, το 25. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι εδώ έχουν έρθει, έχουν μια απάντηση, συγκεκριμένη απάντηση. Τι θα κάνουν οι παιδιά. Απλά τα πράγματα. Με συγχωρείτε για το. Ευχαριστώ τον κύριο Βρετό, κύριο Παιδιαδίτη. Εγώ θέλω να ενημερώσω ότι στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, η οποία συνεδρίασε σήμερα το πρωί, εγκρίθηκε να υπάρχει κάποιο κονδύλι, χωρίς να αναφέρεται, για να διευκολυνθεί η σχολική επιτροπή να προχωρήσει σε περαιτέρω καθαιρέσεις σωμάτων. Γιατί οι καθαιρέσεις των σωμάτων έχουν σταματήσει σε κάποιο σημείο. Διευκολύνθηκε λοιπόν η Σχολική Επιτροπή να προχωρήσει ακόμα σε κάποιες παρεμβάσεις αναγκαίες στο σχολείο. Εγώ θέλω να μου πείτε, εφόσον προβλέπετε, έχει προβλεφθεί από το πρόγραμμα του Υπουργείου να γίνει η επισκευή μετά του σχολείου. Τι είναι αυτά τα χρήματα που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό για να τα ψηφίσουμε, να τα εγκρίνουμε κι εμείς. Και τι είναι από πού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν ψηφίζει ένα προϋπολογισμό. Ζητήσαμε να κάνουμε αυτό το δίλημα στην αναμόρφωση για να μπορούμε να κάνουμε το έργο. Μια τελευταία σου δείξω την αλέξη. Ωραία. Είναι για τα χρήματα αυτά που προβλέπετε να έρθουν από το πρόγραμμα. Ήρθανε, όχι θα έρθουν, ήρθανε. Το 2014 το κρίθηκε. Ήρθανε τα λεφτά, ήρθανε, κρίθηκαν. Θα κάνουμε το έργο και θα πάρουμε τα λεφτά σε χρήμα. Άρα, με το που θα εγγραφεί, που θα εγκριθεί στον
στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού μπορούμε να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου. Ξέρετε τι περάσαμε για να υπογραφεί αυτή η προγραμματική σύμβαση. Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε.
17, αν έγινε το έργο το 17. Θέλω να καταλάβετε τι συμβαίνει. Από το 13 παιδευόμαστε να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια με προγραμματική σύμβαση. Τελεσφόρησε το 17, αλλά τα στοιχεία είναι το 13 ακόμα. Πώς θα σας το πω να το καταλάβετε. Δεν κάνε να σα πείτε πότε θα τα κλείσω το σχολείο. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δόλου και Κυδεμόνου. Τα παιδιά κάνανε ένα μόνο 15 μέρες γιατί είχαν σοβαρό πρόβλημα και δεν είχε σωματική του αγκαιρεότητα. Ήρθαμε σε επαφή, δημιουργήθηκε σύζυγος. Προς τιμή της κυρίας Δημιάδου, με το που ήρθαμε έκανε μια πρόχειρη λύση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εν ούτε αυτή είναι η λύση το πρέγμα με τους φασάνους. Εντάξει, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών? Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών? Πέσα τις ομάδες με τις ομαδιές που σκόβουν ξαναπέφτε. Η σωματική αγκαιρότητα των παιδιών αυτών. Ποιος την καλύπτει? Ποιος την καλύπτει από εσάς εδώ μέσα που φωνάζετε, τυπιέστε και δεν μπορείτε να καταλάβετε τον λόγο. Εδώ είναι τα παιδιά. Να, αγκαλύπτει μου πόλη. Κοιτάξτε στα μάτια και μέσα στην πιέτρια της άλλη άκρη. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Το δίκτα θα πρέπει να τελειώσει. Παρακαλώ. Μου να σου απαντήσω, κύριε μου. Παρακαλώ. Όχι, αλλάξει θέλω για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν έχω θέμα! Και τώρα πείτε φτιάχνετε! Όχι, άσε το πείτε φτιάχνετε. Εγώ δεν συμβαίνω να τα φτιάξω. Δεν έχω θέμα! Εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα! Ποιος είναι στην προπήτα αυτό, εγώ θα πρόσω στην υγεία να το φτιάξω. Πάντα να πάω στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου και να φτιάξω. Κύριε Πρόεδρε, μου λέτε εδώ. Δεν συμβαίνω να τα φτιάξω. Πάντα να το φτιάξω. Δεν πρέπει να το φτιάξω. Τι λέτε, Δίνα. Πάλι με τι λέω και άδεια! Κάναμε 15 μέρες κατάληψη στο σχολείο για να φτιάξουμε. Είμαστε μαζί στα παιδιά! Κύριε Χίο, μιλάνε τα παιδιά των 15 μέρες! Παρακαλώ πάρα πολύ! Κάναμε 15 μέρες κατάληψη στο σχολείο για να φτιάξουμε το σχολείο. Δεν έχουμε δει καμία ανταπόκριση μέχρι στιγμής και ζητάμε το λόγο από εσάς να μας πείτε το πότε θα είναι φτιαγμένο το σχολείο. Σαν πρόεδρος του 15 μέλους, αυτό έχω να πω. Ότι εγώ δεν σημαίνω πως εσάς, αν το ξαναπείτε όμως, αύριο το πρωί να πάρετε τηλέφωνο, θα πάρετε τα πρόσφυγη για το φτιάξω. Πάει πρόβλημα. Αύριο το πρωί να φέρω συνεργεία και να το φτιάξω ό,τι είτε, συμπαθήσουμε να το φτιάξω εγώ. Εγώ προσωπικά. Παρακαλώ, η κυρία θα το φτιάξω. Τα παιδιά θα το κυρία Δημιάδου. Καλησπέρα και από μένα. Να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Το σχολείο αυτό είναι το δικό μου. Εκεί είμαι και εγώ εκπαιδευτικός. Από το 2014 που αναλάβαμε ως δημοτική αρχή και ως πρόεδρος, τρέχουμε σε όλα τα σχολεία. Τα έχουμε φτιάξει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Το 1.300 που μιλάγαμε χθες με την πρόεδρο, την κυρία Τσούπρα, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε το υπόλοιπο ποσό σε αυτό το σχολείο. Δεν μας επιτρέπει η περιφέρεια για να το ξεκαθαρίζουμε. Ακούστηκε για τη ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ που παίρνουμε για ένα χρόνο για 33 σχολεία είναι 100.000. Δεν δύναται, όχι δεν θέλω, δεν δύναται να το δώσω στο δικό μας το σχολείο. Επομένως, ως σχολικές επιτροπές εμείς, γιατί εδώ μέσα παλιά έχουμε κατηγορηθεί ότι κάνουμε έργα στα σχολεία, μόνο παρεμβάσεις κάνουμε. Δεν μας επιτρέπει νομικά. Ούτε έχουμε τον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, το 2014, όταν παραλάβαμε τα σχολεία, ο προϋπολογισμός μου ήταν 5 ευρώ, τα κυλικεία χρωστούσαν 250.000 και τα έχω στείλει στην νομική υπηρεσία, γιατί εδώ κάποιοι
Τι σου πει, δεν έχει σχολείο. Όλα έχουν συνάδελφοι. Εμεί στα σχολεία τα φέραμε σε πολύ καλό επίπεδο. Έγινε αυτό με το σχολείο μα, το οποίο υπέθυνο είναι και παρ' όλα αυτά, όπω σήμερα, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, δρομολογείται να γίνει το σχολείο. Αυτό το σχολείο με συναλλαγήσα, είμαι 10 χρόνια εκπαιδευτικό και εκεί το βράδυ διδάσκω. Και η δικιά μου σωματική ακαιρεότητα κινδυνεύει. Επομένως, άρα, εγώ ως σχολικές επιτροπές δεν έχω την οικονομική άνεση να διαθέσω. Είναι δουλειά σου αυτή. Είναι δουλειά σου αυτή. Αφήστε να τελειώσει. Κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν δίνατε να κάνουμε αυτό. Είναι ολίγη, είναι έργο. Δεν είναι παρέμβαση. Μπράβο. Δεν μπορούμε να κάνουμε έργα. Είναι παρεμβάσεις, τις κάνουμε. Ό,τι ό,τι μας ζητήσαμε, παιδιά, στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε να κάνουμε τις σχολικές επιτροπές που είχαμε από την Παρασκευή μαζί τους που μου ζητήσανε να ρίξουν τα πλησμένα, το κάναμε κατευθείαν το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να κάνουμε τα έργα, κύριε Πρεσβέη. Αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, αν είχαμε όλα τα λεφτά που χαθήκαν στα σχολεία τόσα χρόνια, θα μπορούσαμε να κάνουμε και έργα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι ο αντιπρόεδρος του 15 μέλους, του πρώτου ΕΠΑΝ. Εδώ και 2 χρόνια το σχολείο είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Μετά από 2 εβδομάδες που κάναμε κατάληψη, σήμερα αποφασίσαμε να το ανοίξουμε, γιατί είδαμε μία κίνηση από το Δήμο ότι ήρθε και έριξε κάποια κομμάτια σοβάδες. Εμείς αυτό που θέλουμε από εσάς δεν μας νοιάζει αυτά που λέτε εδώ. Εμείς θέλουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Θα φτιαχτεί αυτό το κτίριο. Γιατί εδώ βλέπω κάτι ανθρώπους που είναι από 30 χρονών και πάνω 40 και κάθεστε και τσακώνεστε χωρίς λόγο. Κάνετε τίποτα γι' αυτό. Τι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Κυρία Μούσια, το Σύλλογο Χωριών. Καλησπέρα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπαν τα παιδιά. Ότι το πρόβλημα είναι εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικά λογικό είναι να μην τους ενδιαφέρει για το Φιλόδημος που εντάχθηκε μόλις προχθές το σχολείο και για τα χρήματα που ήρθαν μόλις προχθές. Αναρωτιούνται γιατί 2 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Αναφέρθηκε ότι η ΣΑΤΑ είναι λίγη, ότι δεν φτάνουν τα χρήματα κτλ. Εγώ θα αναφέρω ότι από το 16 μέχρι σήμερα έχουν έρθει 802.550 σάτα από τις διαδικασίες. Η Σχολική Επιτροπή πρέπει να κάνει το αίτημα προς τις τεχνικές υπηρεσίες, μία εισήγηση για το πρόβλημα, να γίνει μελέτη και να εκταμιευθούν κάποια χρήματα για αυτή την επισκευή. Σωστά το λέω, κύριε Γεωργακό. Είναι πάρα πολύ καλά να εκταμιευθούν. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα όμως από το 16 έχουν έρθει. Πού είναι? Αυτό δεν θα σας το πω εγώ. Έχουνε. Εγώ ξέρω ότι με βάση. Μισό λεπτάκι. Να μιλήσω λίγο. 18 Ιουλίου το 16. 18 Ιουλίου του 2016 έρχονται 222.800.000. 11 Ιουλίου του 2017 έρχονται 231.900. Και μόλις 23 Μαΐου, το οποίο πέρασε και πρόσφατα, ήταν 347.000. Ένα σύνολο 800.000. Από αυτά τα 800.000 μέσα σε 2 χρόνια δεν θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί έστω, όχι τα 200.000,
χιλιάρικα τώρα για αυτά τα παιδιά. Αυτό κύριε Γιωργακόπουλε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό το από εδώ από εκεί είναι ένας κικιώνας. Αν μη τι άλλο, ενήλικες είμαστε όλοι, αν μη τι άλλο, 200 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα από το 16 μέχρι σήμερα. Αν είχαν γίνει 2-3 προσπάθειες, θα είχαν προχωρήσει τα έργα και δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Είπατε πριν ότι δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος γιατί δεν έχει παραλάβει το σχολείο. Με το φιλόδημος, πώς θα γίνουν οι εργασίες, με το 1.300 πώς θα γίνουν οι εργασίες. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο, απλά απορώ πραγματικά γιατί ενώ υπάρχουν κάποια χρήματα, μπορεί να είναι λίγα, αλλά θα μπορούσαν να είχαν βγει με κάποιο τρόπο να γίνει όλο αυτό, αυτές οι επισκευές, γιατί το πρόβλημα είναι 2 χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μία παρέμβαση, έχω μία πρόταση όσον αφορά για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφορά τα σχολεία. Ήθελα μου επιτρέψετε να την κάνω τώρα, θα με καλέσετε ξανά να την κάνω σαν πρόταση. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πολύ άσχημο να γίνεται πολιτική στην πλάτη των παιδιών. Τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκιο, έχουν έρθει εδώ πέρα για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να μπορούν να μπαίνουν ανασφάλεια μέσα στο σχολείο και περιμένουν μια απάντηση. Σαν δημοτική αρχή, η δημαρχή πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στα παιδιά και να τους πούμε πότε μπορεί να είναι έτοιμο το σχολείο και πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση μαζί τους. Αν καθυστερεί το πρόγραμμα φιλότιμο σχολή, να κοιτάξουμε να κάνουμε κάποια απευθεία ανάπτυξη. Το δημοτικό σχολείο, το εννοώ. Αυτό λέω κύριε Γιωργακόπουλε. Να συνεννοηθούμε με τα παιδιά. Αν το φιλότιμος καθυστερεί πάρα πολύ, επειδή υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των παιδιών και γι' αυτό κάνουν καταλήψεις, γι' αυτό κάνουν τα μαθήματα, είναι άσχημο να γίνεται πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες των παιδιών. Αν πιστεύω ότι μπορεί ο Δήμος να ψηφίσει μια απευθεία ανάπτυξη και να βγει. Μακάρι να ισχύει αυτό που λέω. Συγγνώμη, είναι δυνατόν δηλαδή τώρα για ένα θέμα που κλειδωρεί στο σχολείο 2 και 2,5 χρόνια να είναι τόσο εύκολο να μπει οποιοδήποτε μέσα και να το λύσει αύριο, οποιοδήποτε. Χωρίς να υπάρχει κάποια τεχνική. Παρακαλώ. Εκτός από φέτος που ήρθε ένα μεγάλο ποσό, 345, που η ΔΕΠ, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων, έκανε κατανομή σχολικές επιτροπές για να μπορέσουν
να διαμορφωθούν οι βάσεις για τα λιόμενα που θα έρθουν για την υποχρεωτική εκπαίδευση των προγυμνίων που θα ξεκινήσει από τον χρόνο. Η ΣΑΤΑ είναι συγκεκριμένο ποσό, έρχεται για επισκευές και συντηρήσεις, κατανέμεται στις δύο σχολικές επιτροπές και αντιστοιχεί στο σύνολο και των 108 σχολικών μονάδων. Είναι αδύνατο από αυτά τα χρήματα να βγουν οι 150, οι 200, οι 1.000, οι 248.000, γιατί έτσι όλα τα υπόλοιπα σχολεία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό μόνο ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε υπήρχε, ούτε προβλέπεται από την νομοθεσία, να μπορέσει η Σχολική Επιτροπή να κάνει τέτοιου είδους εργασία, να μπορέσει από τη ΣΑΤΑ να πάρεις αυτά τα χρήματα για να κάνεις αυτή την εργασία που αναφέρεται στο ΕΠΑΡ. Ευχαριστώ. Ήμουνα με κάτι, 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 ήμουν
Οι άνθρωποι
Λέγομαι Μαμίτση, είμαι εκπαιδευτικό στο σχολείο. Αλλά είμαι και αντιπρόεδρο τη ΔΕΤΑ 9 Αντολική Αττική. Είναι το σωματείο των εργαζομένων εκπαιδευτικών, στο οποίο ανήκει και το σχολείο το πρώτο ΕΒΑΛ. Λοιπόν, έχουμε στείλει μία επιστολή, επειδή 2 χρόνια έχουμε πολλά, τα οποία είναι μόνο λόγια. Και εάν συμβεί κάτι, να πω πρώτα απ' όλα ότι ήμασταν τυχεροί και τις 2 φορές, πραγματικά τυχεροί, και απευθύνομαι και στους γονείς και σε όλους σας, που τα κομμάτια τα μεγάλα που πέσανε γίνανε όταν δεν ήμασταν εκεί. Κατά καιρούς πέφτουν και πολύ μικρότερα, τα οποία ούτε καν φαίνονται, είναι μικρά. Λοιπόν, ήμασταν πολύ τυχεροί. Δεν έχει γίνει ένα σεισμός, δεν έχει γίνει κάτι άλλο που θα το αποκαθήλωνε πλήρως το σχολείο με συνέπειες, δεν ξέρω. Εμείς σαν σωματείο, και επειδή αν θα συμβεί κάτι στο τέλος, θα την πληρώσει ο τελευταίος τροχός της αμάξης, και επειδή έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες και εσείς τι κάνετε σαν εκπαιδευτικοί, δεν ξέρω εγώ τι έχετε κάνει τόσα χρόνια. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σαν σωματείο των εκπαιδευτικών της περιοχής έχουμε στείλει, έχουμε κοινοποιήσει και προς τον Δήμο και προς την δική μας διεύθυνση, τον προϊστάμενο δηλαδή, τον δικό μας, δεν ξέρουμε τελικά ποιος μας στέλνει σε αυτό το σχολείο το οποίο έχει κινδύνους, όλοι, το έχετε διαπιστώσει όλοι, και προς τον περιφερειακό διευθυντή μας. Λοιπόν, το εξής πολύ μαζεμένο, τα πολύ μαζεμένα αιτήματα. Θέλουμε γραπτές εγγυήσεις για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου. Εάν έχει να κάνει τεχνική υπηρεσία του Δήμου, εάν το σχολείο ανήκει στο Δήμο, είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Εάν δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι τελικά, σε ποιον ανήκει το σχολείο. Εμείς δεν έχουμε θέμα με τον Δήμο, να απευθυνθούμε εκεί, αλλά θέλουμε κάτι που να είναι γραπτό και όχι λόγια. Και δεύτερον, αυτός που είναι υπεύθυνος και που θα μας υποδείξετε εσείς, εάν δεν είστε εσείς όπως ακούμε εδώ και είναι η κτήπη, δεν ξέρουμε ποιος άλλος μπορεί να είναι, να αυτός λοιπόν ο υπεύθυνος να μας γνωστοποιήσει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα σας διαβεβαιώνουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλοί από εδώ πέρα ακούω ότι είσαστε μηχανικοί, ειδικοί κτλ. Λοιπόν, ξαναλέω ότι είμαστε τυχεροί και εμείς και εσείς σαν Δήμος, και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι υπεύθυνος, που δεν έχει συμβεί τη στιγμή που είναι τα 500 παιδιά μας μέσα στο σχολείο. Μιλάμε για νέους, για ελίγους, και μιλάμε και για 60 ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το σχολείο κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στούγης. Τελειώνουμε τον κύριο Στούγη. Συγγνώμη για λεπτά. Για να μην είμαι τέτοιος. Ο κύριος Γερμαγόπουλος. Παιδιά, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, μιλάμε για τα εξωτερικά επιχρήματα, γιατί εσωτερικά το κτίριο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσωτερικά το κτίριο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Άψογα και εσωτερικά. Ο κύριος Ζητούγης και πέμπτης στην σχολεία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Ζητούγης. Ξεκίνησε παρακαλώ. Όχι, να τελειώσετε, να ακούσετε την πορεία. Τα παιδιά τώρα δεν εγώ προτείνω να προχωρήσω στην ψηφοφορία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, δεν είναι λόγια. Προχωράμε στην πράξη, θα γίνει το έργο. Τώρα, όσον αφορά, γιατί ακούστηκαν και κάποιες άλλες προτάσεις, σήμερα, επειδή είναι η τρίτη συνεδρίαση εξαναμονή, δεν μπορούν να βγουν έκτακτα θέματα. Ούτε η πρόταση του αντιδημάρχου παιδεία, ούτε η πρόταση του άλλου αντιδημάρχου όσον αφορά με κάποιες ενέργειες που θέλει να κάνει ο κ. Γρηγοριάδης. Δεν είναι ωραίο να λέγει στις πλάνες των παιδιών. Εάν υπάρχει, αλλά και δεν είναι ωραίο από τους δημοτικούς συμβούλους να αναφερόμαστε, λες και θα μπορούσε ο Δήμαρχος αύριο να πάει στο ταμείο να πάρει 20.000 για να φτιάξει το σχολείο. Αυτό να θέλει, αυτό έχει να δεχτεί όλο. Αύριο, αύριο, να γινόταν αυτό. Μακάρι να γινόταν. Ας μην λαϊκίζουμε, σας παρακαλώ, ας προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος και αν υπάρχει κάτι, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, μπορεί να γίνει πιο έκτακτα, με περιστατωμένη μελέτη, μια απευθείας ανάθεση, ας είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρακαλώ.
οικονομία, γιατί αυτή τη στιγμή παρατηρούμε. Δυστυχώς παρατηρούμε να μιλήσουν όλοι και ανοίξει πάρα πολύ το θέμα. Όσον αφορά αυτά που με ρώτησε ο κ. Σκύρος, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πάντα την φτιάχνει η υπηρεσία του Δήμου, έπειτα εγκρίνεται από εμένα και υπογραφωμένα και πάει στο παρατηρητήριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγκρίθηκε από το παρατηρητήριο οι μεταβολές που δεν είχαν, που δεν βγάζανε διαφορά, που δεν επιβάλλει τον λογαριασμό εξοικείανσης. Μου είπε ο κύριος Σπύρος Βρετός να τα αναφέρουμε όλα. Είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά να σας πω. Είναι. Τα πιο πολλά είναι οι μεγάλες διαφορές στα χρονιακά επιδόματα που είναι λογιστικές τακτοποιήσεις που έρχονται κατευθείαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και είναι και κάποια. Εντάχθηκε το φιλότιμος που είναι και αυτό μεγάλο 9 κατευθείαν και κόπηκαν από κάποια άλλα έργα, κάποια ποσά που είναι. Τα τρία έργα φιλοδημούς, ναι, συγκεκριμένα. Γι' αυτό να μην χανόμαστε όμως να προχωρήσουμε την ψηφοφορία του θέματος. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ακούστηκαν πολλά και πραγματικά κουράσαμε και τους γονείς και τα παιδιά και τους διδάσκοντες με όλες τις τοποθετήσεις μας. Τέλος πάντων, να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Το έργο αυτό εντάσσεται σε μια αναμόρφωση που έχουμε σήμερα και είναι το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ το Σώμα να ψηφίσουμε καθολικά το κομμάτι που αφορά την στοχευμένη παρέμβαση, την οποία αν δεν μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες, θα κάνουμε αυτό που έχουμε συνεννοηθεί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τοπαλίδη, δηλαδή θα βρούμε ανεπαιθείας ανάλυση, εφόσον δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Άτυπα και εκτός παραγωγής στο μικρόφωνο, αυτό που υπόθηκε από τον συνάδελφό μας τον κύριο Γρηγοριάδη, σήμερα για τους γνωρίζοντες δεν γίνεται να συζητηθεί κανένα έκτακτο θέμα, διότι είναι η τρίτη συνεδρίαση συνεχόμενη. Το άλλο θέμα που είπαμε με τον κύριο Τοπαλίδη, το οποίο θα άκουσε με μισό λεπτό για να τα προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ΚΑΠΑ και ούτε να βάλουμε έκτακτο σήμερα. Ψηφίζουμε σήμερα όλοι μας το σκέλος που αφορά και την επισκευή. Προφανώς η Δημοτική Αρχή, εμείς ψηφίζουμε το σύνολο της αναμόρφωσης, αν δεν θέλετε να το ψηφίσετε, προκειμένου να προχωρήσουμε και τις επόμενες ημέρες, μέσα από την Οικονομική Επιτροπή, μπορούμε να κάνουμε αποδοχή της δωρεάς, αν κάνει δωρεά ο κύριος Γρηγοριάδης. Έτσι, να στείλει επιταγή. Ή το βάζουμε ξανά θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Σήμερα όμως, για να καταλήξουμε, κουράσαμε πάρα πολύ, υπόθεσαν πάρα πολλά, τα οποία είναι παρεμβερή σχετικά κτλ. Νομίζω ότι όλοι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα σήμερα. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, να ψηφιστεί η προτινόμενη αναμόρφωση. Καλύπτει όλη την αγωνία που εκφράστηκε και τις επόμενες μέρες, είτε η Οικονομική Επιτροπή, είτε οι πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, θα ενταχθεί σε θέμα. Πάμε έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ. Θέλουμε στον ομαστική ψηφοφορία. Πρώτη αναμόρφωση προγραμματισμού οικονομικού έτσι 2018 Δήμα Γαρνών. Αγγελοπούλου Παναγιώτα. Δεν είναι πρώτη, είναι δεύτερη. Απών. Αφουτσενίτης Ρόφερς. Απών. Βρετός Μιχάλης. Απών. Βρετός Σπύρος. Ο κύριος Βρετός ψηφίζει μόνο για το φιλότιμο. Για να μην ξεχνάτε.
Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Γρηγοριάδης Παναγιώτης. Δασκαλάκης Γεώργιος. Ναι. Ευθυμιάδου του Μαγίδη Γεωργία. Ναι. Ζητούλης Ηλίας. Ναι. Καμπούλης Οδυσσέας. Ναι. Κατάρας Αναστάσιος. Στο φιλόδημο περιλαμβάνεται το... Ναι. Συλλαμβάνεται. Ναι. Πάτε το φιλόδημο μόνο για τη σχολιά. Κατσούδος Σπυρίδων. Το πρόγραμμα του λόγου όσο και τον έργο. Δεν μπορεί ένα σχολείο
να σας έχει ενημερώσει από το 2016 τον Οκτώβριο και να έρχεστε με την αιτιολογία της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού να ψηφίσουμε, να αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε μόνο για το ΕΠΑΛ. Αντιλαμβάνεστε πλέον την ευθύνη σε περίπτωση που δεν ενεργήσετε άμεσα και συμβεί κάτι σε ένα παιδί. Αποποιούμε αυτής της ευθύνης και πάτε ή φέρετε αναλυτικά. Γιατί κύριε, σας ήταν δύσκολο να έχετε μια υλοποιημένη ιστορική κατάσταση για την οικονομική θέση του Δήμου. Για πείτε μου, για να βοηθούμε κι εμείς ότι θα είναι σχολεία για την κατάσταση. Ευχαριστούμε την κυρία Χρυστοπούλου.